Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Παψόγλου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές. Ναι. Πραγματικά, ξεκινήσουμε λίγο από αυτό πριν πάμε στα υπόλοιπα. Πραγματικά περιμένατε κι εσείς να πάρει τέτοιες διαστάσεις αυτό το θέμα? Δηλαδή δεν υπάρχει μέσο της Ελλάδος σήμερα που να μην έχει ασχοληθεί, αν δεν κάνω λάθος, και πριν λίγο μιλούσατε στον Παύλο Τσίμα. Ναι, ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, για το οποίο βέβαια δεν έχουμε ασχοληθεί τώρα πριν μια εβδομάδα, ή μπορεί να αποτέλεσε για όλη αυτή την ενασχόληση όλων των ΜΜΕ την Ελλάδα, γιατί πράγματι αυτή είναι η αλήθεια. Καταιγισμός τηλεφωνημάτων και τηλεφωνικών και όχι μόνο συνεντεύξεων σε όλα τα ΜΜΕ πανελλαδικής εμβέλειας. Αποτέλεσε βέβαια η παρέμβασή μου στο ετήσιο συνέδριο της ΣΚΕΔΕ, γιατί πολύ απλά για άλλη μια φορά αποδεικνύει ότι εγώ έχω μάθει να λειτουργώ θεσμικά και όχι όπως κάποιοι άλλοι υπονοούν, και θα τα δούμε στην πορεία. Γιατί τελικά για όλα αυτά τα θέματα έχουμε κάνει συναντήσεις επί συναντήσεων, τόσο με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Κασαπίδη, με υπηρεσιακούς παράγοντες. Ο οποίος σας έδωσε δίκιο σε μια συνέντευξη του στην ΕΤΡΙΑ, όπως είδαμε χθες. Το ότι έχουμε δίκιο το ξέρουμε. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το βρούμε. Και ήταν νομίζω πολύ καταλυτικό αυτό που είπε ο κύριος Κασαπίδης σε μια τηλεοπτική συνέντευξή του, παρότι βρισκόταν στις Βρυξέλλες για κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα. Παλεύουμε εδώ και 2 χρόνια για το αυτονόητο. Γιατί μάλλον τελικά το να είσαι λίγο πιο μπροστά, μάλλον τελικά για να έχεις όραμα, μάλλον τελικά γιατί αγαπάς τον τόπο σου, μάλλον γιατί τελικά θέλεις να είσαι καθόλου εντάξει και τελειομανής, δεν είναι καλό. Γιατί αυτό τελικά κάνουμε εδώ και 12 χρόνια σε αυτόν τον τόπο, αυτό κάνουμε εδώ και 12 χρόνια εδώ στο Δήμο του Άργους Οριστικού. Ενοχλεί το να είσαι μπροστά. Για μας όμως είναι μια ηθική ικανοποίηση. Το ότι είχαμε σχεδιάσει αυτόν τον πράσινο μετασχηματισμό, γιατί τον πράσινο μετασχηματισμό στην πράσινη ενέργεια το βλέπαμε πολύ πριν, ήδη δηλαδή από το 16-17 ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε τις ενεργειακές αναβαθμίσεις των κτηρίων. Όχι για κάποιον άλλο λόγο, γιατί μας έκαιγε το να δίνουμε περίπου το 1/3 του προϋπολογισμού στην ενέργεια για να θερμάνουμε και να φωτίσουμε τα δημοτικά μας κτίρια, να έχουμε έναν άψογο φωτισμό κοινόχρηστο, αλλά παρόλα αυτά το κόστος ήταν υψηλό. Πού να ξέρουμε ότι θα είχαμε τέτοιου είδους εξελίξεις στην ενέργεια, αυτά που ζούμε τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Και βέβαια, με όλον αυτό το σχεδιασμό από την άλλη, νιώθαμε ηθικά δικαιωμένοι. Γιατί με όλα αυτά τα έργα υλοποιούμενα, εμείς είχαμε έναν στόχο. Φέτος να πάμε να πάρουμε μία απόφαση για τα δημοτικά τέλη, να μειώσουμε δηλαδή τα δημοτικά τέλη των δημοτών σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία τουλάχιστον 60%. Τουλάχιστον. Δεν μπορέσαμε όμως να το κάνουμε. Και αν θέλαμε να ήμασταν απόλυτα τυπικοί και νομότυποι, θα έπρεπε φέτος να κάνουμε αύξηση τουλάχιστον 80%. Φυσικά και δεν το κάναμε. Αφήσαμε στα ίδια επίπεδα. Και αυτό γιατί? Γιατί όλα αυτά τα έργα που ήδη έχουν υλοποιηθεί ή είναι σε εξέλιξη προς υλοποίηση, δεν μπορεί να κριθούν λειτουργικά, για τον απλούστατο λόγο ότι το δίκτυο δεν μπορεί να το δεχτεί. Είναι κορεσμένο. Θέλω λοιπόν εδώ για την ουσία και τις συζήτησεις συγκεκριμένες, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Πιστεύετε ότι με την τόση έκταση που έχει πάρει το θέμα, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει μέσο ενημέρωσης Ελλάδος που να μην έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Πιστεύετε ότι θα βοηθήσει αυτό ώστε να έχουμε ακόμη και μέχρι το τέλος του χρόνου επίλυση του συγκεκριμένου θέματος? Αν τελικά βρεθεί λύση και αποτελέσει αφορμή όλο αυτό, μακάρι, κοιτάω το αποτέλεσμα. Ναι. Από την άλλη όμως,
το θεωρώ προσβολή να φτάνουμε σε σημείο να γίνεται μείζον θέμα μέσω όλων των πανελλαδικών μέσων και να αποτελεί έναν τρόπο πίεσης για κάτι που είναι αυτονόητο. Αυτό το λέω για την ιστορία. Γιατί δεν έχουμε μάθει να λειτουργούμε έτσι. Έχουμε μάθει να λειτουργούμε πάντα, όπως προείπα, θεσμικά. Και αυτό κάναμε. Γιατί δεν είμαστε της φιλοσοφίας, αυτό που και επανέρχομαι σε κάτι άλλο που υπόθηκε χθες και αυτό είναι που αποτέλεσε και την σημερινή αυτή συνέντευξή μου τη ραδιοφωνική, γιατί κατά την άποψή μου δεν ήρθε να προσθέσει κάτι καινούριο στο υπαρκτό πρόβλημα της σύνδεσης των έργων αυτών με το ΔΔΕ, αλλά όλα αυτά που υπόθηκαν από τον τοπικό κυβερνητικό βουλευτή, ο οποίος προσέβαλε όχι μόνο εμένα, αλλά και όλους τους συνδημότες μου και όλους τους συμπολίτες μας με όλα αυτά που είπε. Αυτά τα γράφετε στο δελτίο τύπου λοιπόν. Ανεκδιήγητα, και δεν ξέρω αν τελικά αυτά που εκφράζει ο ίδιος προσωπικά τα συμμερίζονται και οι άνθρωποι της κυβέρνησης και οι άνθρωποι του κομματικού χώρου στον οποίο ανήκει ο τοπικός κυβερνητικός βουλευτής, τόσο οι τοπικοί αλλά όσο και κεντρικά. Γιατί εδώ θέλω να τονίσω κάτι. Εμείς έχουμε μάθει να συνεργαζόμαστε με την εκάστοτε κυβέρνηση όπως το κάνουμε και με την παρούσα. Και αποτέλεσμα αυτού είναι τα 57 εκατομμύρια έργων τα οποία ήδη είναι σε εξέλιξη στο Δήμο Άργος Οριστικού και τα άλλα 35 που αναμένουν απόφαση ένταξης που ξέρουμε ότι θα την πάρουμε. Άρα, αυτό λοιπόν, κάτι δηλώνει. Άρα, λοιπόν, το αν ο τοπικός βουλευτής ακόμη δεν έχει αντιληφθεί το τι γίνεται, γιατί η φιλοσοφία του είναι ότι πρέπει ο εκάστοτε δήμαρχος να πηγαίνει, λέει, από το πολιτικό του γραφείο για να λειτουργεί ως δήμαρχος και ως αυτοδιοικητικός, γιατί αυτός είναι ο θεσμικά πιο πάνω. Λυπάμαι πολύ, αλλά αυτές είναι πολιτικές και θεωρίες τύπου Μαυρογιαλούρου. Εμάς δεν μας εκφράζουν τέτοιου είδους θέμα. Θα δούμε ακριβώς αυτό που υπόθηκαν χθες, όμως μένουμε λίγο ακόμη στο δικό σας δελτίο τύπου, γιατί σήμερα έχουμε μια εξέλιξη. 3:30 έχετε συγκαλέσει μια έκτατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις στο σταθμό μας του κ. Τζικαλάγια. Τι θα έχει αυτό το ψήφισμα και ποιους θα καλείτε να τοποθετηθούν επί των δηλώσεων αυτών? Τι θα ζητάτε με το ψήφισμα αυτό? Δεν είναι δυνατόν να λέει ο βουλευτής σε ερώτησή σας αν θα αναλάβετε κάποια πρωτοβουλία, να λέει δεν πρόκειται, λέω ακριβώς το τι είπε, λόγια δικά του λέω, δεν πρόκειται να αναλάβω καμία πρωτοβουλία για την επίλυση του θέματος αν δεν μου γίνει ενημέρωση στο γραφείο μου όπως οφείλουν να κάνουν. Όσοι δεν το κάνουν δεν τηρούν τη θεσμικότητά τους, ακούσον άκουσον. Δεν τηρούν τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος. Όντως αυτά είναι τα λόγια της απομαϊτοβόνησης, όπως καταλαβαίνω τώρα. Είναι ανήκουστα. Για αυτά, ξαναλέω, προσβάλλουν πολιτικά. Το προσωπικό το αφήνω στην άκρη. Εγώ αφήνω τα προσωπικά στην άκρη. Μιλάω θεσμικά. Για όλα αυτά λοιπόν κρίθηκε, δεν το αποφάσισα εγώ, το έκρινε η πλειοψηφία των δημοτικών συμβούλων που το ζήτησε όλων των παρατάξεων, έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι, όλων των παρατάξεων, και ζήτησε από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να συγκαλέσει την έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το ελόγω θέμα. Τι έχει συμβεί λοιπόν? Εσείς βγάζετε το δελτίο, τουλάχιστον σε εμάς έρχεται 6:29, 9:25 βγαίνει δελτίο τύπου και από τον κύριο Τζικαλάγια, ενώ εντωμεταξύ στα social media γίνεται ένας κυριολεκτικά πανικός και μια αντιπαράθεση στην οποία εμπλέκονται και συγγενικά πρόσωπα του κύριου Τζικαλάγια, αλλά και δικοί σας άνθρωποι εκεί από τον Δήμο του Άργους. Φτάνουμε λοιπόν στο δελτίο τύπου και του κύριου Τζικαλάγια, στο οποίο στην τελευταία του παράγραφο δείχνει να θέλει να πέσουν οι τόνοι. Λέει, παραδείγματος χάρη, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας κ. Τζικαλάκης καλεί τον δήμαρχο του Άργους κ. Κεπαψόγλου σε συνεργασία και συνύπαρξη. Σε αυτό μας καλούν το δημοκρατικό μας καθήκον, ο ρόλος που μας όρισαν οι πολίτες και εν γέννη η θεσμική μας αποστολή για το καλό του τόπου.
Στις πιο πάνω όμως παραγράφους, αν κοιτάξει κάποιος και δει, υπενθυμίζει πράγματα τα οποία έχουν μια αξία να ακούσουμε την άποψή σας. Υπενθυμίζει, ας πούμε, ο κύριος Τζικαλάγιας το τι έχει συμβεί με την περίπτωση του ράλι 4x4 που θα τυναζόταν, όπως λέει, στον αέρα οικονομικά. Θα και μας έσωσε ο βουλευτής. Γλιτώσαμε τον διεθνή αθλητικό διασυρμό, ρωτάει. Ήξερε, αντιλήφθηκε καθόλου ο κύριος βουλευτής τι έγινε? Αντιλήφθηκε? Δεν νομίζω. Και σας το διαβεβαιώνω. Λέει ότι απευθυνθήκατε στον ίδιο για να βρείτε λύση. Δίκαιος, απόλυτα δίκαιος. Ευχαρίστησα δημόσια στα εγγένεια του κτηρίου του Ράλι τον οποιονδήποτε στο βαθμό που συνέβαλε. Και το κλείνω εκεί. Δεν θα πέσω στο επίπεδό του. Ποτέ δεν ήμουν μικροπολιτικός. Ποτέ. Αυτό είναι ανήκουστα αυτά που έχουμε διαβάσει και αυτά που έχουμε ακούσει. Δηλαδή ότι καλεί ο τοπικός βουλευτής τους επιχειρηματίες και τους συμπολίτες να περνάνε, λέει, από το γραφείο του για διευκολύνσεις. Τι είναι, μαγαζάκι? Ή όπως λέει το πρόβλημα του ΔΔΕ, επειδή ο ΔΔΕ, λέει, λειτουργεί σαν ανώνυμη εταιρεία, χρειάζεται άλλου είδους διάβλους. Τι είναι αυτά? Σκοτεινή υπόθεση είναι, δηλαδή. Εδώ σε αυτό που το λέτε έχει γίνει επίσης πολλής λόγος, γιατί όντως είναι σκοτεινή υπόθεση. Το πώς θα λυθεί αυτό την το θέμα, για να ο κυβερνητικός βουλευτής βγαίνει και την επικροτεί. Για να το δημόσια. Να το πω ακριβώς πώς υπόθηκε στην εκπομπή, γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Επομένως, λέει ο κ. Τζικαλάγιας, χρειάζονται κάποιοι διάβλοι επικοινωνίας μαζί του, δηλαδή εννοεί τον ΔΔΕ, ναι, οι οποίοι πολλές φορές για να ανοίξουν χρειάζεται άλλου είδους παρέμβαση. Τι καταλαβαίνετε εσείς? Και να μην αρκεί αυτή εγώ τη στιγμή. Εγώ πήγα στο ΔΔΕ 15 φορές και πήγα θεσμικά. Και στη ΔΕΗ, στο διευθύνοντα σύμβουλο. Και έκλεισα ραντεβού επίσημα από τη γραμματεία του Δήμου. Τι έπρεπε δηλαδή να κάνω? Ποιον τρόπο επικοινωνίας έπρεπε να κάνω? Ποια είναι τελικά η θεσμική λειτουργία? Αυτή που κάνουμε εμείς και έχει απόδοση? Να θέσω κάτι άλλο. Από τα 57 εκατομμύρια έργων που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη στο Δήμο Άρχους Οριστικού, είχε καμία συμμετοχή ο τοπικός βουλευτής? Μηδενική! Μηδενική! Και κάθεται και μιλάει χωρίς ντροπή. Διασύρεται μόνος του. Λέει και, και περιμένω, και περιμένω, ναι, και θα το θέσω και στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό. Περιμένω την επίσημη τοποθέτηση και των τοπικών κομματικών παραγόντων, αλλά και κεντρικά. Και κεντρικά. Εστερνίζονται αυτές τις απόψεις. Θα ζητήσετε να πάρει θέση η ΔΕΕΠ? Φυσικά. Εστερνίζονται αυτές τις απόψεις λειτουργίας και φιλοσοφίας ενός εκλεγμένου ανθρώπου που αυτή τη στιγμή εκφράζει την κυβέρνηση του τόπου. Αν την εστερνίζονται, ας μας την πω δημόσια, να την ξέρουν και οι πολίτες. Αν όχι, ας φροντίσουν να δουν πώς, και δεν είναι δικό μου θέμα αυτό, και τι πρέπει να κάνουν. Πάντως εγώ έχω αποδείξει ότι ούτε εγώ, ούτε η δημοτική μου παράταξη, αλλά κυρίως ο Δήμος, τον οποίο υπηρετώ με ευλάβεια και σοβαρότητα, δεν έχουμε λειτουργήσει ποτέ έτσι. Υπάρχουν δύο ακόμη σημεία στο δελτίο τύπου του κ. Τζικαλάγια που θα θέλαμε να ακούσουμε την άποψή σας. Είναι το 7ο και 8ο σημείο, γιατί αριθμεί ορισμένα πράγματα εκεί ο κ. Τζικαλάγια. Στο 6ο σημείο, στο 7ο σημείο, συγγνώμη, λέει ότι είναι γεγονός πως ο Δήμος έχει πραγματοποιήσει, εξαγγείλει, δημιουργήσει προσδοκίες για αρκετά έργα. Οι αργήτες όμως γνωρίζουν πως πριν 12 χρόνια και τώρα οι δρόμοι είναι όργωμα και τα αστικά λύματα συνεχίζουν να χύνονται και να ρυπαίνουν τον αλιάκμονα. Μήπως τελευταία οι επιθέσεις των ΔΕΔΑ
για τα δίκτυα φυσικού αερίου που κατασκευάζει είναι η αιτία της άσχημης κατάστασης των δρόμων ή αποτελούν και αναζήτηση άλοθη και δικαιολογιών? Αυτό είναι το επίπεδο. Δηλαδή, από το 2009, ας πούμε, τα λίμματα πού πήγαιναν? Το ότι με πολύ αγώνα φτάσαμε σε σημείο και ο βιολογικός σταθμός του Άργους, που είναι πρότυπο βιολογικού σταθμό επεξεργασίας λιμάτων, τον Μάρτιο μπαίνει σε δοκιμαστική λειτουργία, δεν μας λέει κάτι. Που κανένας ποτέ δεν τόλμησε να κάνει. Γιατί είχε, λέει, πολύ μεγάλο κόστος ενεργειακό. Εμείς βρήκαμε τον τρόπο να μην έχει μεγάλο κόστος ενεργειακό και να διαχειριστούμε τα λίμματά μας. Πού ήταν ο κύριος τοπικός βουλευτής, ο οποίος θεωρεί ότι είναι και ο γυραιότερος πολιτικός της περιοχής? Ναι, αναφέρθηκε και αυτό. Πρέπει να τον σεβόμαστε. Για πλάκα θα πω ότι εγώ είμαι κλεγμένος από το 2003 ως νομαρχιακός σύμβουλος. Έτσι για την ιστορία. Απλά να το θυμάται. Αλλά μάλλον έχει περιορισμένη μνήμη. Και συνεχίζω όσο για τους δρόμους. Η επίθεση δεν ήταν στη ΔΕΔΑ. Αλλά μάλλον δεν ξέρει να διαβάζει. Ήταν στον υπεργολάβο της ΔΕΔΑ. Και έγινε σε συνεργασία με τη ΔΕΔΑ. Γιατί πράγματι υπήρχε μια κατάσταση άθλια, που αμέσως μετά το δελτίο τύπου, σε 3 ημέρες μέσα, ως διαμαγείας, το 90% των τομών έχουν κλείσει. Με αλλαγή υπεργολάβου. Αλλά από την άλλη, τι θα έπρεπε να κάνουν με τους δρόμους? Εγώ δεν λέω ότι οι δρόμοι είναι στην καλύτερη κατάσταση. Λακκούβες δεν έχουν, έχουν παλώματα. Όταν ήδη από τη Δευτέρα την ερχόμενη ξεκινάει η κατασκευή της αντικατάστασης του νέου δικτύου ίδρυψης και θα σκαφτεί ξανά όλη η πόλη, θα μπαίναμε σε μία λογική να πάμε να ξαναστρώσουμε τους δρόμους και να τους ξανασκάψουμε? Αλλά μάλλον για άλλη μία φορά, τι λέει ο αγαπητός βουλευτής, αυτό που έγραψε και πριν, αυτό που είπε και σε σένα, αγαπητέ Χρήστο, τον ενδιαφέρει το φαίνεστε και όχι η ουσία και η πράξη. Εμείς αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας και το βάρος και την κρίνια και ενημερώνουμε τους συνδημότες μας, γιατί είναι άδικο να πάμε να στρώσουμε τους δρόμους και να τους ξανασκάψουμε. Γι' αυτό και την είσοδο της πόλης φροντίσαμε με πάρα πολύ μεγάλη γκρίνια και μάχη με την εργολήπτρια εταιρεία του δικτύου φυσικού αερίου να φροντίσουν να σκάψουν και να κάνουν τα δίκτυα στο κομμάτι αυτό της εισόδου της πόλης πριν στρώσουμε το δρόμο με την τελική στρώση ασφαλτικού, όπως και έγινε. Αυτό σημαίνει σοβαρότητα. Αυτό σημαίνει προγραμματισμός. Και όχι του φαίνεστε. Δεν νομίζω να βλέπετε καθόλου καμιά φωτό μου στις δράσεις μου, οι οποίες είναι πολλαπλάσιες του βουλευτή. Ο βουλευτής αναλύσκεται σε αυτό το θέμα και πραγματικά του βγάζω το καπέλο υπερτερή εναντί μου. Δεν είναι όμως ούτε στόχος μου, ούτε κομμάτι το οποίο μετράει για την ιδιοσυγκρασία και την αποδοτικότητα των έργων του καθενός. Είναι θέμα κουλτούρας, πολιτικής, αλλά και ηθικής. Τι να κάνουμε? Όλοι οι άνθρωποι δεν είμαστε ίδιοι. Εμένα αυτό που με ευχαριστεί και είναι και η ηθική δικαίωση, νομίζω, είναι όταν έχεις την έγκριση των συνδημοτών σου και πλέον όχι μόνο. Όταν όλες αυτές τις μέρες έχουμε κατακλειστεί από μηνύματα και τηλεφωνήματα ότι έχετε δίκιο, μη σταματάτε μέχρι την τελική δικαίωση, αυτό μας δίνει κουράγιο, δύναμη, υπομονή και επιμονή να μην σταματήσουμε και με τον ίδιο τρόπο και με σεβασμό προς το δημόσιο χρήμα και τους συνδημότες μας και τους συμπολίτες μας να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Και όπως βάλαμε ως στόχο, θα τον επιτύχουμε. Να είμαστε ο πρώτος πράσινος δήμος στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο. Και να είστε βέβαιοι ότι αυτό θα γίνει. Τώρα, κύριε Κεπαψόγλου, φτάνουμε λίγο στο 8ο σημείο που είναι ευαίσθητο και λεπτό σημείο. Διαβάζω πάντα επιλέξει το δελτίο του κυρίου Τζικαλάγια. Οι κάτοικοι του Άργους ίσως θυμούνται αχνά, ο άνθρωπος λένε εύκολα ξεχνά,
την εκτεταμένη γαστρεντερίτιδα του Φεβρουαρίου του 19 με κεφαλαία γράμματα, δεν ξεχνούν όμως ποτέ την αποποίηση ευθυνών. Και εδώ καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο καρφί. Αυτό είναι θέμα μηνύσιμο, το κλείνω εκεί. Μηνύσιμο. Θα τα πούμε στα δικαστήρια. Έτσι. Για το 8ο θέμα θα τα πείτε στα δικαστήρια? Όχι μόνο το 8ο θέμα, έχει αρκετά μηνύσιμα στοιχεία, έτσι. Για θέματα τα οποία έχουν αποφανθεί τα ελληνικά δικαστήρια, έτσι. Ο κύριος βουλευτής θεωρεί από τη θέση του τη βουλευτική ότι είναι πιο πάνω και από τον νόμο. Οκ, λοιπόν, υπάρχουν διαδικασίες, τότε ας φροντίσει να απολογηθεί γιατί έγραψε αυτά που έγραψε. Άρα, το κλείνω εκεί και θα τα πούμε στο μέλλον γι' αυτό. Λέτε ότι συνεχίζετε δικαστικά στα δικαστήρια από το θέμα αυτό. Φυσικά. Διερωτάται ο κύριος Τζικαλάγιας όμως γιατί ο παντοδύναμος του 80%, όπως λέει ο κύριος Δήμαρχος, νιώθει ανασφάλεια και αναζητεί προστατευμένο περιβάλλον στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Δήμαρχος έχει μάθει να σέβεται και να λειτουργεί θεσμικά. Αν αυτή την ανασφάλεια, γιατί μάλλον ο βουλευτής, παρότι έχει διατελέσει, όπως λέει και από ό,τι θυμάμαι και εγώ, δημοτικός σύμβουλος, ποτέ μάλλον δεν κατάλαβε ποια είναι η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το κυρίαρχο όργανο λειτουργίας ενός Δήμου και ο Δήμαρχος είναι εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Για ένα λοιπόν τέτοιο θέμα, όταν θίγονται θεσμικά πρόσωπα που υπηρετούν το Δήμο, αλλά και γενικότερα το Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο, σαφώς και επιβάλλεται να γίνεται σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο θα αποφασίσει το πώς θα αντιμετωπίσει όλους αυτούς που δεν σεβάστηκαν το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δήμο, όχι το Δήμαρχο προσωπικά. Άστε. Συνεχίζει ο κ. Τζικαλάκης και αναφέρει: ο δημόσιος λαός μας λέει πως τους φίλους μας τους διαλέγουμε, ενώ τους συγγενείς μας τους κληρονομούμε. Διασταλτικά ο βουλευτής προσθέτει πως όπως με τους συναδέλφους μας στην εργασία είμαστε υποχρεωμένοι να συνυπάρχουμε, έτσι είμαστε υποχρεωμένοι με κεφαλαία γράμματα να συνεργαζόμαστε στενά με τους αιρετούς που ο λαός κυρίαρχα μας όρισε. Εάν ο Δήμαρχος επιλέξει τις σκιαμαχίες σε μαρμαρένα αλόνια με λεκτικές ακροβασίες και νοηματικές παραποιήσεις, όλοι θα ζημιωθούμε, περισσότερο όμως ο ίδιος. Αυτό εγώ θα του το επιστρέψω και θα πω πολύ απλά όπως το είπα και στην αρχή. Εγώ έχω άριστη συνεργασία με τα στελέχη της κυβέρνησης κεντρικά, άριστη. Έχουν έρθει εδώ στο γραφείο μου αρκετές φορές, έχουμε βρεθεί πάμπολες φορές κεντρικά, κάθε φορά που θα πάω στην Αθήνα συναντώ στελέχη με αποτέλεσμα το οποίο φαίνεται, έτσι, είτε για θέματα καθαρά θεσμικά είτε για έργα, και το αποτέλεσμα νομίζω πλέον είναι αποτυπωμένο και το ξέρει ο οποιοσδήποτε. Όταν λοιπόν ο αγαπητός βουλευτής αντιληφθεί το τι γίνεται, τότε ίσως να μην είναι αργά. Μάλιστα. Βέβαια, για την ουσία, το ανέφερε χθες και στην εκπομπή μας ο κ. Τζικαλάγιας, είπε πως η κυβέρνηση έχει ένα έτοιμο νομοθετικό πλαίσιο και σύντομα θα προχωρήσει να υλοποιήσει και εμπράκτως αυτό το σχέδιο για τη διεύρυνση της χωρικότητας των υποσταθμών για τους μικρούς ενεργειακούς επενδυτές. Πιστεύετε ότι μήπως το θέμα έχει ήδη δρομολογηθεί, δηλαδή βλέπετε αυτό που λέει ότι όντως θα γίνει το προηγούμενο διάστημα? Το ΦΕΚ έχει βγει ήδη στις 12 Αυγούστου. Ναι. Ας φροντίσει να κάνει 50 σελίδες. Ας αφιερώσει καμιά ώρα να το μελετήσει και θα καταλάβει το τι γίνεται. Έγινε πάρα πολύ λόγος και για το πόσες φορές επισκέφθηκε ή δεν επισκέφθηκε ο βουλευτής το Δημαρχείο. Ο κ. Τζικαλάγιας υποστηρίζει ότι επισκέφθηκε το Δημαρχείο του Άργους 9 με 10 φορές τα 3,5 χρόνια και εσείς καμία το δικό του. Δεν ξέρω τις αν... μετράει. Πώς? Τις μετράει, λέω. Εγώ τόσες φορές που έχω επισκεφθεί τα Υπουργεία έχω χάσει τον λογαριασμό. Αν κάθομαι τώρα λίμωνο, αν κάθομαι να τις μετράω πόσες φορές πήγα στο ένα Υπουργείο, στο άλλο Υπουργείο, στον ένα Γενικό Γραμματέα, στον άλλο, τότε δεν κάνει τίποτα. Αλλά θα κρατάμε μια ατζέντα επισκέψεις τόσες. Τι είμαστε, ξέρω εγώ. Αυτό είναι κανένα κριτήριο δηλαδή. Μάλιστα. Πάντως, αναφέρει και το εξής για τα έργα. Λέει ότι ο Δήμαρχος πιστεύει πως όσα γίνονται είναι δικά του έργα, ενώ για όσα χωλαίνουν φταίει η κυβέρνηση
και ο βουλευτής που την εκπροσωπεί. Είναι αυτά λογικές επαγωγές? Νομίζω ότι ξεκαθάρισα ότι εγώ με την κυβέρνηση και την εκάστοτε κυβέρνηση έχω άριστη συνεργασία. Άριστη. Και αυτό μάλιστα δεν μπορεί να το διαψεύσει κανένας, γιατί εδώ στο γραφείο μου έχουν έρθει πάρα πολλές φορές κυβερνητικά κλιμάκια, στα οποία βέβαια, αν θυμάμαι καλά, ακολουθούσε και ο κύριος βουλευτής, ακολουθούσε, έτσι, και το τονίζω αυτό, και κάναμε πολύ επικοδομητική κουβέντα. Μάλιστα, δεν θα ξεχάσω με ένα κυβερνητικό κλιμάκιο που κάτσαν περίπου μία ώρα και παρότι είχαν άλλη συνάντηση από εδώ, θέλω να καταλήξω ότι δεν ήταν θυμοτυπικές οι επισκέψεις, ήταν ουσιαστικές, γιατί έτσι έχουμε μάθει να λειτουργούμε. Και δεν είμαστε του φαίνεστε, όπως λέει, για να βγάλουμε φωτογραφίες. Αλλά είμαστε της δουλειάς. Να πάμε να επιλύσουμε προβλήματα. Αν ο κύριος αγαπητός βουλευτής πιστεύει ότι τα προβλήματα λύνονται μόνο αν θα περάσουν μέσω του πολιτικού του γραφείου, λυπάμαι πολύ, αλλά είναι, όπως και το είπα στην αρχή, πολιτικές του παρελθόντος. Και θέλω να πιστεύω πως είναι αυτή και η φιλοσοφία την οποία δεν εγκρίνει η παρούσα κυβέρνηση. Μακάρι όμως να κάνω λάθος και θα δούμε. Εδώ η Ρόδος, εδώ και το πείραμα. Στο δελτίο τύπου γίνεται και αναφορά και στον Δεσπότη. Γιατί τα έργα, γιατί τα έργα στο δελτίο τύπου το διευκρινίζουμε, έτσι, και λέμε ότι όλα αυτά τα έργα δεν είναι δικά μας. Ούτε του Δήμου, έτσι. Και λέμε ότι τα σχολεία, τα γυμναστήρια, το κολυμβητήριο που κατασκευάζεται δεν είναι ιδιοκτησία του Κεπαπτσόγλου. Είναι περιουσία του Δημοτών. Και ούτε και αν τα λεφτά που θα πρέπει να επιστραφούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν γίνουν τα έργα, είναι δικά σας επίσης, έτσι. Ναι, και αυτό είναι, αλλά όταν βγαίνει δημόσια Χρήστος εσένα και λέει, ξαναλέω, επιλέξει, δεν πρόκειται να αναλάβω καμία πρωτοβουλία. Ποιον εκδικείται, εμένα? Εγώ έχω βρει άκρη. Άρα αυτή είναι η πεποίθησή του. Ότι δεν πρόκειται να λάβει καμία πρωτοβουλία. Αυτό που θα έπρεπε να κάνει αυτοδίκαια, αυτονόητα. Αυτή είναι η υποχρέωσή του. Αλλά μάλλον κάνω λάθος. Στο πρόγραμμά του το καθημερινό, στην ατζέντα του, έχει άλλα πράγματα. Να κάνει συναντήσεις με αυτούς που καλεί στο πολιτικό του γραφείο, όπως δήλωσε, είτε είναι επιχειρηματίες, είτε είναι συμπολίτες. Έτσι. Αυτή είναι η και είστε και συνδημότες. Μην το ξεχνάμε ότι κατάγεται από τον Δήμο του Άργους ο κ. Τζικαλάκης και αυτό έχει την ιδιαίτερη αυτό σημασία. Αυτό θα έπρεπε να το σκεφτεί δις. Και έχει και εκλογική δύναμη στο συγκεκριμένο Δήμο. Θα έπρεπε να το σκεφτεί δις. Μάλιστα. Ξαναλέω. Τώρα, ας έρθουμε λίγο στα πρακτικά. Δεν ξέρω, σήμερα στις 3.30 υπάρχει περίπτωση να έχουμε τον κύριο Τζικαλάκη, αν βλέπω δύσκολο να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, νομίζω πρέπει να είναι στην Αθήνα λόγω των ψηφοφοριών που έχουμε τα σήμερα. Τα Δημοτικά Συμβούλια είναι δημόσια, οι συνεδριάσεις τους. Φυσικά. Οι συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων είναι δημόσιες, δεν είναι και κλεισμένων των θυρών. Δεν ξέρω αν θα μπορεί να είναι στην Καστοριά, γιατί υπάρχουν οι ψηφοφορίες στην Αθήνα και δεν ξέρω αν και... αν θα μπορεί πρακτικά να είναι δηλαδή στην, όχι απλά στο Συμβούλιο, στην Καστοριά εκείνη την ώρα. Είναι δικό του το πρόβλημα, όχι τώρα. Δικό μας. Εμείς λειτουργούμε, ξαναλέω, απόλυτα θεσμικά και έχουμε φιλοξενήσει στα δημοτικά μας συμβούλια άπειρο κόσμο. Μάλιστα. Τώρα, να πάμε όμως, γιατί δεν ξέρω αν θα είναι σήμερα, μάλλον υπάρχει μια δήλωση του σήμερα που λέει ότι στο Καστοριά FM ότι δεν θα είναι στο Συμβούλιο, από ό,τι με ενημερώνουν τα παιδιά και οι συναδελφοί, αλλά έρχεται και η Κυριακή που ανάβεται, ας πούμε, το δέντρο, κύριε Κεπαπτσόγλου. Ναι. Εκεί αν έρθει ο κύριος Τζικαλάκης με όλο αυτό που έχει συμβεί, τι θα γίνει, μπορείτε να μας πείτε? Εντάξει, τώρα νομίζω να μην υποβαθμίζουμε την κουβέντα. Εδώ μιλάμε για ένα θέμα θεσμικής εκτροπής. Και τώρα μην ασχολούμαστε, Χρήστο, μην το υποβαθμίζουμε. Τι θα γίνει στο δέντρο, θα δούμε. Θα γίνει, το δέντρο είναι μια στιγμή χαρμόσυνης νότας που θα δώσουμε στους συνδημότες μας μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που θα έπρεπε να τη σκεφτεί ακόμη και αυτή ο βουλευτής. Έτσι. Αλλά παρόλα αυτά ο ίδιος τονίζει με έμφαση ότι δεν πρόκειται να αναλάβει καμία πρωτοβουλία. Μάλιστα. Εντάξει, εγώ εκεί αυτό κρατάω. Αυτό είναι το οποίο προσέβαλε. Είναι καθαρά, φαίνεται ότι αυτό... Εγώ έχω μάθει όταν κάθε τον προσβάλλω, μετά δεν πηγαίνω να τον δω. Α, μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Ένας λογικός άνθρωπος, σοβαρός,
που σέβεται τον εαυτό του και δει πολιτικός, εκτεθειμένος δηλαδή στην κοινωνία, πρέπει να προσέχει το τι λέει και το τι κάνει. Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε 3:30 να δούμε το περιεχόμενο του ψηφίσματος που βγαίνει από το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα του Άργους, και νομίζω ότι αυτή η ιστορία θα έχει και συνέχεια. Πληροφορούμε το θέμα του Άργους και των ενεργειακών και του ΔΔΕ φέρνει στην Βουλή και η κυρία Τελιγιορίδου το επόμενο διάστημα. Α, φτάσαμε εκεί. Είναι μια πληροφορία που τη δίνουμε τώρα από την εκπομπή μας. Το επόμενο διάστημα έρχεται το θέμα αυτό στην Βουλή από την κυρία Τελιγιορίδου. Βλέπετε λοιπόν που καταντάμε, συγγνώμη. Το παίρνω πίσω. Πού φτάνουμε, θα πω. Δηλαδή, για κάτι το οποίο είναι αυτονόητο, για κάτι το οποίο το κάνει ένας Δήμος που δεν συνηθίζεται να το κάνουν οι πολλοί Δήμοι, για κάτι που είναι πρότυπο, αντί να είναι όλοι σύσσωμοι να έρθουν και να πούν ναι, να πάμε να το κλείσουμε, καθόμαστε, τηγανιζόμαστε 2 χρόνια. Και τώρα που φτάσαμε στο διατάφτα, ξαφνικά θα φτάσει σε σημείο να έχει όλη αυτή την έκταση και να φτάσει και στη Βουλή. Καλώς να φτάσει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μήπως θα πρέπει να φτάσει και όλα αυτά που υπόθηκαν για τα θέματα άσκησης του δημοκρατικού πολιτεύματος. Γιατί για μένα αυτά είναι πιο σοβαρά, αν θέλουμε να τα βάλουμε να τα ζυγίσουμε. Γιατί είναι θέμα θεσμών και λειτουργίας της δημοκρατίας. Γιατί κάποτε πίστευα ότι είχαμε βάλει ένα τέλος στους μαυρογιαλούρους. Αλλά οι μαυρογιαλούροι δυστυχώς ακόμη υπάρχουν και υπάρχουν δίπλα μας. Ας βγουν όμως δημόσια πλέον να μας πούν ποιοι εγκρίνουν τους μαυρογιαλούρους και ποιοι όχι. Εμείς πάντως λέμε κατηγορηματικά όχι. Και θα συνεχίσουμε όπως ήδη έχουμε συνεχίσει να σεβόμαστε τους συνδημότες μας και τους συμπολίτες μας στην ακριτική αυτή εδώ περιοχή, που συνειδητά έχουμε αποφασίσει να ζήσουμε και να δημιουργήσουμε. Κύριε Παψόγλου, νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε σε αυτό το σημείο, εκτός αν θέλετε και κάτι ακόμη να προσθέσετε. Όχι. Θα δούμε τη συνέχεια φυσικά από εβδομάδα και μετά επαναλαμβάνω τα όσα θα γράφει το ψήφισμα το οποίο βγάζεται σήμερα 3:30 το μεσημέρι. Και τον δρόμο που θα πάρουν όλα τα πράγματα από εδώ και κάτω. Ευχόμαστε. Εύχομαι να λυθεί το θέμα. Ευχόμαστε πραγματικά. Οι δημότες του Άργους αυτή την ωφέλεια από όλη αυτή την προσπάθεια. Είναι... Για μένα θα είναι μια ηθική ικανοποίηση, τίποτα άλλο. Κύριε Παψόγλου, δεν θα ξέρετε... να πάω να πανηγυρίσω. Ξέρετε ότι στην εποχή. Εμένα γι' αυτό είναι το κουράγιο. Το κουράγιο που όταν φτάνεις στο αμήν, όπως λέμε, σωματικά και είσαι κουρέλι ηθικά, έρχονται τέτοιου είδους νότες που σου δίνουν κουράγιο και παίρνεις ψυχή και δύναμη να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που κάνεις προς όφελο των δημοτών και των συμπολιτών, και να αγωνίζεσαι και να έρχεσαι αντιμέτωπος με όλους αυτούς που σου βάζουν εμπόδια, γιατί είναι του φαίνεστε και όχι της ουσίας. Κάποτε επιτέλους πρέπει να εκλείψουν όλοι αυτοί. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το θέμα πραγματικά είναι ιδιαίτερα σοβαρό σε μια εποχή που όλοι ψάχνονται. Βλέπετε τι γίνεται και στο εξωτερικό, όχι μόνο στην Ελλάδα, στο όλο τον πλανήτη. Πώς θα εξοικονομήσουν ενέργεια. Σε χώρες της Ευρώπης θα υπάρξουν διακοπές ρεύματος. Και εδώ που έχουμε έτοιμες υποδομές και απομένει μια σύνδεση, είναι αυτό που λέει ο λαός μας: είναι αμαρτία από το Θεό. Είναι κρίμα. Από το Θεό. Είναι κρίμα που έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και να μην μπορούν να λειτουργήσουν έργα προς όφελος των πολιτών. Είναι αμαρτία, είναι κρίμα από το Θεό. Μακάρι να βρεθεί η λύση άμεσα. Το εύχομαι. Από κύριε Παψόγλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα, Χριστό. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν με τον κύριο Παψόγλου. Καταλαβαίνετε τι διαστάσεις παίρνει τώρα αυτή η ιστορία. Σήμερα το μεσημέρι, έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, για όσα είπε χθες στην εκπομπή μας ο κύριος Τζικαλάγιας, το θέμα έρχεται και στη Βουλή. Δεν υπάρχει μέρος της Ελλάδας που να μην συσχολείται με αυτή την ιστορία. Οπότε και από εβδομάδα νομίζω ότι θα έχουμε πολλά να πούμε και να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα. Μέχρι που να φτάσουμε και στο ζητούμενο, γιατί δεν θέλω να ξεχνιόμαστε. Το ζητούμενο πάντα είναι να λυθεί το θέμα, να λυθεί το πρόβλημα και να έχουμε πραγματικά όφελος των πολιτών μέσα από αυτήν την διαδικασία της ενεργειακής αναβάθμισης με μηδενικό κόστος για τα δημόσια κτίρια του Άργους, κάτι που θα σημάνει τουλάχιστον ως 60%
μείωση των δημοτικών τελών για τους δημότες. Αυτά πρέπει να τα δούμε και αυτή πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας. Λοιπόν, Αντένες 936. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.